Κύριε Κρυθαρίδη, το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, κύριε Πλάκα, αυτό το οποίο έχουμε σήμερα και με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης και την εξαγγελία αυτή, ουσιαστικά θα σας πω ότι αν βάλουμε υπόψη μας όλα τα ιστορικά δεδομένα, το 2011, όταν είχαμε πρωτομπεί σε όλη αυτή την κρίση, την οποία βιώσαμε πάρα πολύ σκληρά στο πετσί μας και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 751 ευρώ. Να. Έτσι, η περιβόητη γενιά. Η γενιά των 750 ευρώ. Ακριβώς. Σήμερα, 12 χρόνια μετά, ο κατώτατος μισθός, μεικτά, έτσι όπως το διαμόρφωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, είναι στα 780 ευρώ, δηλαδή 30 ευρώ παραπάνω. Ίδια, ναι. Έχοντας βγει, υποτίθεται, από τις κρίσεις, από τα μνημόνια, από όλες αυτές τις διαδικασίες. Και την ίδια στιγμή, ενώ έχουμε μια αύξηση του κατώτατου μισθού γύρω στο 9,4%, μόνο τον προηγούμενο μήνα, και αυτό είναι ουσιαστικά για ένα χρόνο, έτσι, η αύξηση, η ετήσια που έγινε, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η περσινή έγινε περίπου την ίδια εποχή. Μόνο τον προηγούμενο μήνα ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός ήταν 6,1%. Δηλαδή, μόνο τον προηγούμενο μήνα οι τιμές κατά μέσο όρο αυξήθηκαν κατά 6%. Άρα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως δεν μπορεί στην ουσία και στην πράξη αυτή η αύξηση να ενισχύσει όντως το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Εμείς γι' αυτό επιμένουμε όχι μόνο για τον κατώτατο μισθό, αλλά και για τις χαμηλές συντάξεις και για τα βασικά τουλάχιστον κοινωνικά επιδόματα, ότι πρέπει να υπάρχει αυτόματη δημαρχημική αναπροσαρμογή μήνα-μήνα, στο ύψος όμως. Όχι του μέσου πληθωρισμού, αλλά στο ύψος του πραγματικού ταξικού πληθωρισμού που καλούνται να πληρώσουν τα φτωχότερα νοικοκυριά. Που δεν είναι αυτό το οποίο καταδεικνύει η Ελστάτ, ούτε η Eurostat. Κύριε Κρυθαρίδη, θέλω να ξεκινήσω το δεύτερο γύρο της συζήτησης πάλι από εσάς, για να σχολιάσουμε λίγο την επίθεση στον γραμματέα του κόμματός σας, στον κύριο Βαρουφάκη. Είδαμε και τις σχετικές προσαγωγές που γίνανε. Εντάξει, τώρα δεν συζητήσω εγώ για το δικαστικό σκέλος, αλλά για το πολιτικό σκέλος. Θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε κρύβεται πίσω από αυτή την υπόθεση, ποιοι είναι υπεύθυνοι κτλ. Εντάξει, όπως είπατε ακριβώς, δεν θα υποκαταστήσουμε ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε τους εισαγγελείς, ούτε τους ανακριτές, όπως δυστυχώς έσπευσε να κάνει ο κ. Θοδωρικάκος αμέσως μετά την συγκεκριμένη επίθεση. Έχουν προσαχθεί κάποια άτομα. Σήμερα ο κ. Βαρουφάκης, που βρέθηκε στην ανακρίτρια, δεν αναγνώρισε τα συγκεκριμένα άτομα για τα οποία πανηγύριζε κιόλας η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό το οποίο συνέβη, εντάξει, προφανώς είναι μια αδιανόητη επίθεση σε μια περιοχή για την οποία η κυβέρνηση διατείνεται πως φρουρείται πλέον πανταχώθεν. Και αυτό το οποίο έχουμε δει δυστυχώς είναι από την πρώτη στιγμή να υπάρχει. Και ο κ. Βαρουφάκης είχε σπεύσει πάντως, κύριε Κρυθαρίδη, να εκτιμήσει το ποιοι είναι οι. Ο κ. Βαρουφάκης. Δεν είναι με το πρώτο tweet, λίγες ώρες μετά την επίθεση. Ο κ. Βαρουφάκης είδε τον άνθρωπο αυτόν, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους ένας ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος. Ακριβώς κατέφερε χτυπήματα στο πρόσωπό του. Θεωρεί, και αυτό έχουμε, αν θέλετε, κιόλας και ήδη από σχετικές πραγματογνωμοσύνες, ότι είναι χειρουργικά χτυπήματα. Χτυπήματα ακριβίας, τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν σε έναν. Από ανθρώπους που ήξεραν τι να κάνουν κτλ. Ακριβώς, και δεν προέρχονται σε καμία περίπτωση από άτομα 17 χρονών και διάφορα τέτοια τα οποία ακούμε να διαδηλώνουν. Γι' αυτό έγινε και αυτή η πρώτη εκτίμηση ότι μάλλον ήταν τέτοιοι άνθρωποι. Απλά από εκεί και τα επιτρέψτε μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς σπέβδει ο κ. Θοδωρικάκος να αποδώσει τις συγκεκριμένες επιθέσεις σε συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, όταν δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως συνάλληψη τέτοια ευθύνη και πραγματικά απορούμε πώς προκύπτουν αυτές οι. Γιατί να το κάνει αυτό, πιστεύετε, κύριε Σταυρό. Διότι δυστυχώς, με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί και τις κινητοποιήσεις, οποίες βλέπουμε τις τελευταίες μέρες της νεολαίας, υπάρχει για μας πολιτική σπέκουλα από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας. Τώρα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κρυθαρίδη. Αυτό πρώτα απ' όλα το οποίο βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες είναι μια διαρκής μετάθεση των ευθυνών. Ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα με το περιβόητο και γνωστό ανθρώπινο λάθος. Στη συνέχεια αυτό μεταφράστηκε σε μια υποκριτική για μας σε μεγάλο βαθμό συγγνώμη, αν λάβουμε υπόψη μας το πώς ταυτόχρονα εκεί που έλεγε τάχα μου δίθεν συγγνώμη ο Πρωθυπουργός την επόμενη ώρα και όλα σας έστειλαν τα ΜΑΤ να διαλύσουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις της νεολαίας και όχι μόνο. Και βέβαια είχαμε παράλληλα και ταυτόχρονα και μια γνωστή έτσι, προσπάθεια, το ακούσαμε πριν και από την κυρία Ευθυμίου που εκπροσωπεί εδώ την κυβέρνηση, με τη γνωστή ρητορική περί βαθαίως αναχρονιστικού κράτους, περί υπαλλήλων και εργαζομένων οι οποίοι αρνούνται να αξιολογηθούν. Βέβαια, αυτό το οποίο γνωρίζουμε υποτίθεται και αυτό το οποίο ακούμε όλο αυτό το διάστημα είναι πως η κυβέρνηση 3,5 χρόνια τώρα έχει φτιάξει ένα φοβερό και τρομερό επιτελικό κράτος, το οποίο υποτίθεται πως θα έλυνε ως εκ διαμαγείας όλα τα ζητήματα τα οποία πράγματι υπήρχαν και στο σιδηρόδρομο και στο νοσέ.
ΟΣΕ και στην Τρένοσέ που εκποιήθηκε. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν είδαμε. Και αυτό το οποίο ακούμε τώρα, ότι τάχα μου δείχνει σε 2-3 μήνες θα φτιαχτεί η τηλεδιοίκηση, αν ήταν τόσο απλό, για ποιο λόγο δεν προέβη ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καραμαλής, η προκάτοχή τους σε αυτή την πραγματικά, όπως φαίνεται, έτσι, ζωτικής σημασίας υποδομή. Το ζήτημα λοιπόν είναι πως όλες αυτές οι υποδομές διαχρονικά και διαμνημονιακά ξεπουλήθηκαν, εκποιήθηκαν και υποχρηματοδοτήθηκαν. Και για να απαντήσω, έτσι, για να μην το αφήσω και αυτό, επειδή είπε και ο κύριος Στολτίδης για το 2015, πρώτα απ' όλα να σα πω ότι το 2015 δεν υπήρχε μέρα 25, επειδή το αποδώσατε αυτό στο μέρα 25. Αυτό το οποίο έκανε τότε ο κ. Βαρουφάκης, όντας υπουργός της κυβέρνησης, σε μια διαπραγμάτευση την οποία έκανε τότε με την Τρόικα, για να σταματήσει ακριβώς την εκποίηση την οποία είδαμε μετά στην Ιταλική κρατική ΕΦΕΣ με 45 εκατομμύρια και 50 μετά εκατομμύρια το χρόνο που τους επιδοτούμε τις άγονες γραμμές, τους έλεγε ότι για να υπάρξουν πραγματικές επενδύσεις στο σιδηρόδρομο τον ελληνικό, θα πρέπει να μπουν πραγματικά και μεγάλα ποσά. Αυτό το οποίο είδαμε, και εκεί τους είπε προφανώς έτσι σε σχήμα λόγου ότι θα σας για να καταδείξω ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλό. Ναι. Και για ένα ευρώ. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν συνέβη, διότι δυστυχώς υπήρξε αυτή η συνθηκολόγηση και φτάσαμε σε όλα αυτά. Άρα, ας μην σπεκουλάρουμε σε τέτοια ζητήματα. Το ζήτημα είναι πως πρέπει να υπάρξει δημόσιος ενιαίος φορέας, χωρίς καμία απολύτως εμπλοκή όλων αυτών που έχουμε δει, και όχι μόνο, αν θέλετε, στην εκποίηση της Τρένοσέ, διότι και ο ΣΕ που παρέμεινε κρατικός, με ιδιώτες εργολάβους, με την υποβάθμιση, με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, και εκεί έχει οδηγηθεί σε τεράστια προβλήματα. Και δεν φταίνει οι εργαζόμενοι γι' αυτό, που κατήγγειλαν όλα αυτά τα χρόνια τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν.